Στράτος Κουγιουμτζής, ένας τραγουδιστής εμβληματικός της εποχής του ρεμπέτικου. Είπαν για αυτόν ότι στο λαιμό του είχε φωλιές από αηδόνια. Γεννήθηκε στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας το 1904. Ήρθε στην Ελλάδα πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή και εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Από παιδί μπήκε στο μεροκάματο, αλλά το μεγάλο πάθος του ήταν το τραγούδι. Γρήγορα γνωρίστηκε με την πειραιώτικη παρέα του ρεμπέτικου. Μαζί με τον Μάρκο Βαβακάρη, Ανέστη Δελιά και Γιώργο Μπάτη έφτιαξαν την πρώτη αμιγώς μπουζουξίδικη λαϊκή ορχήστρα. Ήταν γνωστή ως Τετράς του Πειραιά. Το 1934 η κομπανία πρωτοεμφανίζεται στη Μάτρα του Σαραντόπουλου στην Ανάσταση του Πειραιά και γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην κομπανία τραγουδούν όλοι, όμως ο Στράτος είναι ο βασικός τραγουδιστής. Την ίδια χρονιά ο Μάρκος ετοιμάζεται να ηχογραφήσει τον πρώτο του δίσκο. Ο Μάρκος πηγαίνει στην εταιρεία για να παίξει τα τραγούδια του, αλλά όχι και να τα τραγουδήσει, καθώς η κομπανία είχε βασικό τραγουδιστή τον Στράτο και ο ίδιος δεν πίστευε στις φωνητικές του ικανότητες. Όμως ο Σπύρος Περιστέρης, ο μαέστρος της εταιρείας, επιμένει να είναι ο Μάρκος ο ερμηνευτής των τραγουδιών του. Έτσι δημιουργείται το εξής παράδοξο. Στο λαϊκό πάλκο τα τραγούδια του Μάρκου ερμηνεύονται από τον Στράτο και στη δισκογραφία από τον Μάρκο. Την ίδια περίοδο εμφανίζεται στη δισκογραφία και ο Γιώργος Μπάτης. Ηχογραφεί πρώτα το τραγούδι «Μπάτης ο Δερβίσης» και ετοιμάζεται να ηχογραφήσει το «Ζεμπικάνο Σπανιόλο». Η κομπανία προβάρει το τραγούδι, ο Μπάτης όμως δεν μπορεί να τραγουδήσει και έτσι ηχογραφείται με τη φωνή του Στράτου. Ακολουθούν τα τραγούδια «Οι Σφουγγαράδες» και «Μάγκες Καραβοτσακισμένοι» και το 1936 ο Στράτος ερμηνεύει τραγούδια και του τέταρτου της παρέας, του Ανέστη Δελιά. «Μάγκες πιάστε τα βουνά», «Τον άντρα σου και μένα» και άλλα. Τα πρώτα χρόνια της δισκογραφικής παρουσίας των Πειραιωτών, ο Στράτος συμμετέχει στις περισσότερες ηχογραφήσεις, ακόμα και όταν δεν τραγουδάει. Σε πολλά από τα πρώτα τραγούδια του Μάρκου παίζει μπαγλαμά ή ποτηράκια, ενώ δεκάδες είναι οι δίσκοι όπου η φωνή του χαιρετίζει τους συμμετέχοντες στην ηχογράφηση. «Γεια σου Μάρκο με τις ζωντανές σου τις παινιές», «Γεια σου Σπύρο μου με τον μπουζουκάκι σου» κτλ. Καμιά φορά χαιρετίζει και τον εαυτό του. «Γεια σου και σένα ρε Στράτο με τον τζουρά σου». Στα μέσα της δεκαετίας του 30 η φωνή του Στράτου Παγιουμτζή είναι ήδη μύθος. Από τότε αναφέρεται μόνο με το μικρό του όνομα, ακόμα και σε ετικέτες δίσκων. Το 1935 τον χρησιμοποιεί ως ερμηνευτή ο Βαγγέλης Παπάζογλου, σαν να γύριζε από την Πύλο. Και από το 1937 και άλλη μεγάλη μικρασιάτες δημιουργεί. Ο Παναγιώτης Τούντας, «Περσεφόνη μου γλυκιά», «Είναι ευτυχής ο άνθρωπος» και άλλα. Ο Κώστας Καρβέλης, «Σε γελάσαμε», «Ο κόσμος πλούτη λαχταρά» και άλλα. Το 1938 ο Στράτος θα τραγουδήσει Μανώλη Χιώτη. «Δεν λες το ναι και εσύ» και μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του Μπαγιαντέρα. «Γυρνώ σαν νυχτερίδα», «Χατζικυριάκιο». Με τον Τσιτσάνη είχε γνωριστεί μερικούς μήνες νωρίτερα και μαζί του θα ξεκινήσει μια πολύχρονη συνεργασία. Δεκάδες πασίγνωστα τραγούδια του Τσιτσάνη πρωτοηχογραφήθηκαν με τη φωνή του Στράτου Παγιουμτζή, κάτι που δεν είναι καθόλου άσχετο με την επιτυχία τους. Μετά την κατοχή, ο Στράτος συνεχίζει τη συνεργασία του με τους παλιότερους λαϊκούς δημιουργούς, Μάρκο, Τσιτσάνη, Χιώτη κλπ. Και με νέους όπως ο Απόστολος Καλδάρας, «Πάνω σε ένα βράχο», και ο Γιώργος Μητσάκης, «Μάγκας βγήκε για Σεριάνη». Θα συνεχίσει στη δισκογραφία ως τα μέσα της δεκαετίας του 50, οπότε με την άνθηση του αρχοντορεμπέτικου η καριέρα του θα πάρει την κατιούσα. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 ο Ζαμπέτας τον ξαναφέρνει στο προσκήνιο, εκμεταλλευόμενος τη μεγάλη του επιρροή στις εταιρείες. Ο Στράτος ηχογραφεί προπολεμικά ρεμπέτικα του Χατζηχρήστου, του Τσιτσάνη και άλλων δημιουργών, τον περίφημο Αμανέ Μινόρε του Στράτου και τον ύμνο του Ολυμπιακού «Ολυμπιακέ Μεγάλε, Ολυμπιακέ Τρανέ».
Εκτός από τη δισκογραφία, ο Στράτος επανέρχεται στα Λαϊκά Πάλκα, όπου δούλευε ασταμάτητα από το 1934 έως το 1955. Τον Οκτώβριο του 1971 καταφέρνει να βγάλει διαβατήριο. Το 1937 είχε συλληφθεί για χρήση χασίς και είχε πάει εξορία. Κατάφερε λοιπόν να πάει στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα δουλέψει στη σπηλιά, όπου θα αποθεωθεί από τους ομογενείς. Όμως στις 16 Νοεμβρίου του 1971 έσβησε επάνω στο πάλκο σε ηλικία 67 χρονών. Για να τον γυρίσουν στην πατρίδα και να τον κυδέψουν, χρειάστηκε να γίνει έρανος από παλιούς φίλους και συνεργάτες του, ενώ τα έξοδα της κηδείας του ανέλαβε ο Γιώργος Ζαμπέτας.